Μεγάλο Σάββατο βράδυ στο κρατικό αερολιμένα και θύρων Αλέξανδρος Ωνάσης με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Σλάβο Καχαλάκη, για να υποδεχθούμε το Άγιο Φως που μετά από πολύ κόπο φέτος έρχεται στο νησί μας. Κύριε Δήμαρχε, τις ευχές σας. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, τους κηθήριους και τους αντικηθήριους, τόσο τους εγγύς όσο και τους μακράν κυρίως, που η σκέψη μας ήταν και θα είναι και, είναι και θα είναι πάντα στους απόδημους. Υποδεχόμαστε για ακόμα μία φορά το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα. Βέβαια, να πούμε ότι φέτος είναι λίγο περίεργη χρονιά, γιατί με κυβερνητική απόφαση δεν έγιναν ειδικές πτήσεις της πολεμικής αεροπορίας. Η Αιτζίαν και η Ολυμπιακή, με δική τους απόφαση, στέλνουν το Άγιο Φως σε προορισμούς για να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά με βάση το πληθυσμιακό κριτήριο, σε μεγάλες πόλεις και κυρίως σε μεγάλα νησιά. Τα κύθυρα ήταν εκτός αυτού του σχεδιασμού, παρά το γεγονός ότι το είχαμε ζητήσει. Ωστόσο, μετά από συντονισμένες ενέργειες και με την παρέμβαση του εκλεκτού συμπατριώτη και φίλου μας του κ. Ζαχαρία Τουσουρή, η εταιρεία Global Aviation προσφέρει αυτήν την πτήση, την ειδική πτήση του μονοκινητήριου αεροσκάφους από το αεροδρόμιο των Αθηνών στο αεροδρόμιο των Κηθήρων, και έτσι υποδεχόμαστε απόψε πάλι το Άγιο Φως, το οποίο είναι το φως της ελπίδας και της ζωής. Και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα που ζούμε, που βλέπουμε ότι πολύ κοντά σε εμάς έχουμε τους πολέμους, έχουμε τη Μέση Ανατολή που είναι ταραγμένη, και κυρίως κάτι που θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα, αυτές τις σφαγές των αμάχων χριστιανών που τις παρακολουθούμε δυστυχώς από τον καναπέ του σπιτιού μας, νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο το Άγιο Φως είναι χρήσιμο και απαραίτητο όσο ποτέ. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Στον κρατικό αερολιμένα Κηθήρων, μεγάλο Σάββατο. Λίγη ώρα πριν έρθει στα Κήθυρα το Άγιο Φως. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος του πυροσβεστικού κλιμακίου Κηθήρων, ο κύριος Λάζαρος Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, θα ήθελα τις ευχές σας. Καλησπέρα σας, στο σταθμό, στους ακροατές σας. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή Ανάσταση, υγεία, ευημερία, καλή πρόοδο σε όσους ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Χαρά σε όλο τον κόσμο και καλή δύναμη σε όλους. Να έχουμε ένα χαρούμενο Πάσχα. Ο καιρός έφτιαξε. Είναι ό,τι πρέπει. Σε λίγο θα υποδεχτούμε το Άγιο Φως. Είναι μεγάλη τιμή για το νησί μας και θα το υποδεχτούμε όπως συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, φέτος υπήρχε μια δυσκολία στην εκδήλωση αυτή. Να συγχαρώ όσους βοήθησαν στο να επιτευχθεί να έρθει το Άγιο Φως και στα Κήθυρα. Να ευχηθούμε και πάλι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Στο κρατικό αερολιμένα Κηθήρων, μεγάλο Σάββατο βράδυ, λίγη ώρα πριν να υποδεχθούμε το Άγιο Φως με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Κηθήρων, τον κύριο Κελιντάκη. Κύριε Αντιδήμαρχε, τις ευχές σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους. Όπως είπατε, βρεθήκαμε εδώ στο κρατικό αερολιμένο Κηθήρων για να υποδεχθούμε το Άγιο Φως, όπως θα πρέπει να γνωρίζετε. Σε αυτό αποδίδονται τιμές αρχηγού κράτους. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε απόψε να υποδεχτούμε το Άγιο Φως. Όπως είδατε, ήρθε και πριν από λίγο Μητροπολίτης και είμαστε σε αναμονή, περιμένουμε και το τιμή. Και πάλι χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Με τον αντιδήμαρχο του Δήμου μας, τον κύριο Γιώργο Κομινό, στον κρατικό αερολιμένα Κηθήρων, Αλέξανδρος Ωνάσης, λίγα λεπτά μάλλον πριν υποδεχτούμε το Άγιο Φως. Κύριε αντιδήμαρχε, τις ευχές σας. Επίσης και από μένα, τις ευχές προς όλους του Κηθηρίους, όλους τους ακροατές σας, για καλή Ανάσταση. Ήταν μια μεγάλη δυσκολία η φετινή αύξηση του Αγίου Φωτός. Είχα την τύχη να, επειδή απουσίαζε ο Δήμαρχος, να ασχοληθώ εγώ με το θέμα. Ξεκινήσαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, που ήταν και το υπεύθυνο για τη μεταφορά από το Τελ Αβίβ προς την Αθήνα και στη συνέχεια για τη διανομή στα άλλα μέρη της Ελλάδας. Και από εκεί και πέρα έφτασα μέχρι τον πρέσβη τον κύριο Ιλιάδη και στη συνέχεια μέχρι το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας, όπως σας είπα, με τον ιδιαίτερο του κύριου Χαμένου, τον κύριο Σεμεωνίδη, ο οποίος είχε επισκεφθεί και τα Κήπηρα πρόσφατα.
Εξετάστηκαν όλες οι παράμετροι και κρίθηκε αδύνατο να έρθει. Γι' αυτό άλλωστε βγάλαμε και σχετική ανακοίνωση. Από το γραφείο του κ. Καμένου, ο κ. Σημεωνίδης, με ενημέρωσε ότι ήταν εντολή άνωθε, δεν ήταν εντολή υπόθεση, το Άγιο Φως εφέτος να μην μεταφερθεί με πολεμικά αεροσκάφη. Mm-hmm. Τελικά, πρέπει να ομολογήσω ότι ο δραστήριος συμπατριώτης εδώ, Ζαχαρίας Ζωσυρής, παλιός μαθητής μου, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το ότι συνέβη αυτή τη στιγμή. Βρήκε μια εταιρεία στην αρχή, Κλόμπα, που νομίζω λέγεται, η οποία όμως στέγαζε τα αεροπλάνα της στα Μέγαρα και δεν μπορούσε ούτε αυτή η εταιρεία να μας φέρει το Άγιο Φως, γιατί στα Μέγαρα το αεροδρόμιο σταματάει τη λειτουργία του στις 7 η ώρα. Έτσι, καταλήξαμε στον κύριο Μάλαμα, τον οποίο γνωρίζετε, πιστεύω, γνωρίζουν αρκετοί κυθύριοι, ο οποίος ανάλαβε με ένα μονοκινητήριο αεροπλανάκι να πάει από το Ελευθέρω Βενιζέλο και πιστεύω ότι σε μισή ώρα περίπου θα έχουμε το Άγιο Φως. Συγχαρητήρια σε όλους. Χρόνια πολλά και πάλι. Επίσης από μένα, χρόνια πολλά. Σημαντικό αερολιμένα κυθύρων, Αλέξανδρος Ωνάσης. Λίγη ώρα πριν υποδεχτούμε το Άγιο Φως, που συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια να έρχεται στο νησί μας. Βέβαια, σήμερα αυτή τη φορά με αρκετές δυσκολίες. Ξέρουμε ότι χάρη σε σένα, Ζαχαρία Σουρή, έρχεται το Άγιο Φως. Έχει σημασία, το να μας πεις τι ακριβώς έχει γίνει. Δυστυχώς το κράτος δεν διέθεσε χρήματα για την πολεμική αεροπορία για να μας διαθέσει αεροσκάφος. Ο Δήμος και εγώ συγκεκριμένα προσπαθήσαμε να απευθυνθούμε στις υπάρχουσες γραμμές και στις υπάρχουσες αεροπορικές εταιρείες οι οποίες επιχειρούν στο κρατικό αερολιμένα. Αυτό δεν κατέστησε επιχειρησιακά δυνατό, οπότε απευθυνθήκαμε στην Global Aviation, στον κυβερνήτη τον κύριο Χριστό Μάλαμα και τον πρόεδρο του τον κύριο Τσακνάκη Πέτρο για τη διάθεση αεροσκάφους για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός. Με μεγάλη τους χαρά η εταιρεία ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και σήμερα έχουμε το Άγιο Φωτός. Τιμή μας για το νησί. Συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε καλά. Ειδικά σε σένα. Να είστε καλά. Χάρη σε σένα. Φως. Γιατί ξέρω πόσο αγώνα έχεις δώσει. Δεν είμαι και εγώ μόνος μου, να ξέρω ότι υπάρχει και κόσμος από πίσω. Εγώ συνέβαλα. Βράδυ στο κρατικό αερολιμένα κυθύρων Αλέξανδρος Ωνάσης. Λίγη ώρα πριν υποδεχθούμε και φέτος το Άγιο Φως στο νησί μας. Μιλάμε με τον κύριο Μιχάλη Πρωτοψάρτη. Κύριε Πρωτοψάρτη, τις ευχές σας. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Καλή Ανάσταση και χαρούμενο Πάσχα σε όλους. Σε εσένα, στην οικογένειά σου. Στους ακροατές του σταθμού σου. Ναι, για μια ακόμη φορά. Ευτυχώς συνεχίζεται το έθιμο αυτό που καθιερώσαμε τα τελευταία χρόνια, να έρθει το Άγιο Φως στο νησί μας. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά ευτυχώς έρχεται και αυτό το οφείλουμε βέβαια στην εταιρεία Global, η οποία το αφιλοκυρδώσει χωρίς αμοιβή δηλαδή έρχεται, και η κυβερνήτης είναι ο συμπατριώτης μας, από τα Λονιάνικα ομάδα μας. Και βέβαια αυτά όλα έγιναν χάρη την προσπάθεια του Ζαχαρίου Σουρή. Ήταν δύσκολο να έρθει φέτος, διότι ακούσαμε ότι οι πτήσεις πολεμικής αεροπορίας κόβονται. Και όπως υπήρχε και η καθυστέρηση αυτή, θα ήταν πράγματι δύσκολο να έρθει. Ευτυχώς όμως βρέθηκε αυτή η λύση και έτσι θα συνεχίσουμε να έχουμε το έθιμο αυτό και στο νησί μας ενεργό. Είναι η τέταρτη χρονιά, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω. Ναι, τιμή για το νησί μας. Βέβαια. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε εσείς, δεν έχει με την ανομαλία του πλοίου. Όπως ναι, να πούμε και για το πλοίο, ευκαιρία τώρα που σας είναι μειωμένος ο κόσμος. Ο κόσμος φαίνεται εξάλλου ότι είναι πολύ λιγότερος φέτος στο νησί. Το πλοίο μας δημιουργεί προβλήματα. Το γνωρίζετε από πρώτη χέρια εσείς. Δεν νομίζω ότι οφείλεται μόνο στο πλοίο, ας πούμε, ο λίγος κόσμος. Είναι η συγκυρία, η κρίση. Η κρίση είναι. Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Και το πλοίο, βέβαια. Είναι και πρόημα λίγο το Πάσχα και ήταν ο καιρός χάλι οπωσδήποτε. Είχε απαγορευτικό προχτές. Κοιτάξτε, για το θέμα του πλοίου. Η συγκοινωνία του νησιού είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θέλει πάρα πολύ λεπτούς χειρισμούς. Εμείς 8 χρόνια που είχαμε την ευθύνη και είμαστε στο Δήμο, με μεγάλη προσπάθεια και θα έλεγα έτσι με παρεμβάσεις χειρουργικές, καταφέραμε να έχω ένα κεκτημένο, μια συγκοινωνία. Ένα τοπικό πλοίο και ένα περιφερειακό με 2 δρομολόγια την εβδομάδα από τον Πειραιά. Μάλιστα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
αντιμετωπίσαμε μόλις αναλάβαμε στο 2007 την απομάκρυνση του πλοίου Ανδρέας και τρέξαμε σε αναζήτηση του πλοίου και μετά από λίγο είχαμε το ατύχημα με το Μετιδιώτησα, το οποίο μετά από αυτό που συνέβη στο Διακόφτη απομακρύνθηκε και όμως πάλι με μεγάλη προσπάθεια και με πολλή δουλειά καταφέραμε να έρθει το Κορνάρος, το οποίο μας εξυπηρετούσε μέχρι τώρα. Νομίζω ότι το είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δυστυχώς και στα νησί μας οι φωνές του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας κυριαρχούν. Όταν πεις μια σοβαρή κουβέντα ότι πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την εταιρεία. Είναι μια εταιρεία που εξυπηρετεί το νησί, η οποία έχει υποχρεώσεις και πρέπει να έρθουμε σε επαφή μαζί, να έχουμε μια επικοινωνία και μια επαφή. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται, παρά νομίζουμε ότι με τα δικαστικά μέτρα θα φέρουμε αποτέλεσμα. Ορίστε αποτελέσματα. Εάν με έναν άνθρωπο το οποίο έχει κάποιες διαφορές τον πα στα δικαστήρια, σταματάει η συζήτηση. Θα αποφασίσουν τα δικαστήρια. Αλλά εντωμεταξύ, εμείς θα μείνουμε από πλοίο. Πιστεύω και η μέρα δεν είναι σήμερα για γκρίνιες, να επικρατήσει λογική και από τη μία πλευρά και από την άλλη και να βρεθεί μια λύση γιατί ενώπιον του καλοκαιριού να μην την πληρώσει το νησί και ο τουρισμός του νησιού μας. Χρόνια πολλά και πάλι. Ευχαριστώ. Ερωτήματα και θέλω να λέξω το Θωμάση, μεγάλο Σάββατο βράδυ, λίγο πριν υποδεχθούμε το Άγιο Φως από τον Παναγιο Τάφο. Με τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου μας, τον κύριο Αντώνη Λαχανά. Κύριε Λαχανά, θα ανταλλάξουμε ευχές. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Επίσης, φίλε Παναγιώτη, εύχομαι σε όλο τον κυθυριακό λαό υγεία, ευτυχία, χρόνια πολλά για τις ημέρες αυτές τις Άγιες. Το Άγιο Φως που περιμένουμε τώρα να φέρει χαρά και ευτυχία σε όλες τις οικογένειες, σε όλους τους ανθρώπους των Κυθύρων. Και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ό,τι καλύτερο για όλο το κυθυριακό λαό. Και σε εσάς τα καλύτερα. Φέτος με δυσκολίες, αλλά τελικά τα καταφέρατε. Ναι, ναι. Χάρη στον Ζαχαρία του Σουρή, που τον ξέρουν πολλά συγχαρητήρια. Σίγουρα και είναι πολύ ενεργητικός και πάντα δουλεύει για το καλό των Κυθύρων. Να είστε καλά. Πάρτε τις φωτογραφίες σας, λίγο τη χειραψία κρατήστε, μόνο να το έχουμε. Τη χειραψία. Πάμε, πάμε σε μετά.
Σε πάσον ικενός και θυμών κινουμένη, κρίσαστε ημάς της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, πολλής δέης ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Αμήν. Επάμψον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης, και τον εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιο και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τηρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είστε το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου. Είδα αυτό ψώνοντα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς αδιασίαν των τελών, πρεσβείες Παναχράντους Μητρός και Πάνους των Αγίων Ελλήνων. Δόξα σε Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σε. Που αναστάσεις των νεκρών, Χριστός ο αληθινός θεσμών. Τες πρεσβείες Παναχράντων, εσπίση μόν, Θεοτόκια Παρθέν Μαρία, της κοινοπηδιωτήσεις, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίας των τιμίων επορελειωτήρων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίας των τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,
των Αγίων Δόξων, Διαχόρτων, δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων, νέων μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων, Πατέρων Μόνων, Συλλογισμών Θεοδόρων, τη Αγία Ενδόξα, ο Παρθένο Μάρκο, Ελέσσα, του Πατρισμού Ανθίβου, την Αγία Γειτονία, Κωνσταντίνου Στάστα, των Αγίων Γυρικαίων, Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άννη, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεό. Αμήν. Απονέμουμε δόξαν η Αγία και ομοσίω και αδιαρέτο Τριάδη που ευδόκησε να έρθει και φέτος το Άγιο Φως από τους Πανεγίους Τόπους και ευχαριστούμε σε όσους συνέβαλαν σε αυτό το Αγίο Δήμαρχο, τους συνεργάτες, την εταιρεία η οποία ιδιαίτερα έτσι με πολύ ενδιαφέρον έκανε και την δαπάνη αλλά διέτσι και τον χρόνο και έγκαιρα έχουμε αυτή τη μεγάλη ευλογία του Αγίου Φωτός. Ευχόμεθα μέσα από την καρδιά μας το φως αυτό να λάμπει στις καρδιές όλων μας. Εδώ στην κοινωνία μας, στο νησί μας, στο έθνος μας και σε όλο τον κόσμο και να φωτίζει και να διαλύει τα σκοτάδια της αμαρτίας, της αγνωσίας του Θεού και να μας οδηγεί πάντοτε στην επετέλεση του Θείου του Λίγματος. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίσου Χριστέτος, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θα παρακαλέσω όσοι μπορείτε και σας φέρνει ο δρόμος προς τη χώρα, δεν πρέπει να πάμε μόνοι μας με το Άγιο Φως, το υποδεχτήκαμε εδώ με τη μέσα τη μου κράτηση. Καλό είναι μέχρι τον Μητροπολιτικό Ναό, όσοι μπορείτε, να συνοδεύσετε. Χρόνια πολλά, βοήθεια σε όλους. Χρόνια πολλά. καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζει. Είστε εντάξει? Μετά θα δώσουμε συνέντευξη τύπου. Δημάρχη, το διαφόρτη διαθέτει και αεροπλάνο. Μόντα! Και...